Μονοθετικά καταγράφει στη 270 σελίδων αντιέκθεση της Άγκυρα, απορρίπτοντας με χαρακτηρισμούς και προκλήσεις την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση στην οποία καταγράφονται σημαντικότατες ελλείψεις στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και επικρίσεις για την στάση της έναντι της Κύπρου. Ο Τούρκος Υπουργός Αρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εγκέμεν Παγής, συνέχισε το ρεσιτάλ προκλητικών δηλώσεων κατά των Βρυξελών. Παρατηρήσαμε ότι η φετινή έκθεση προόδου επισκιάστηκε από περισσότερο υποκειμενικές, προκατηλημένες, αδικαιολόγητες και φανατικές συμπεριφορές έναντι της Τουρκίας. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε όχι μόνο ως αντίδραση στην έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την ίδια στιγμή για να τονίσει την αποφασιστικότητα της χώρας να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις. Η έκθεση δείχνει την αυτοπεποίθηση της Τουρκίας, ενώ συνιστά και μία πρόκληση για την παραλυτική νοοτροπία στην Ευρώπη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναμενόταν, αυτοβαθμολογήθηκε με άριστα. Η κυβέρνησή μας, η οποία συνεχίζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης, παρόλα τα πολιτικά εμπόδια, έχει γίνει η πιο μεταρρυθμιστική κυβέρνηση της Ευρώπης. Ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πασχίζουν να αντεπεξέλθουν μέσα στην κρίση, η δική μας χώρα περνά την πιο δημοκρατική, οικονομικά επιτυχημένη, σύγχρονη και διάφανη περίοδο της ιστορίας της. Μήνυμα στις Βρυξέλλες έστειλε μέσω του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπτούλαχ Γκιούλ. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ίδια συμφέροντα με την Τουρκία από την πλήρη ένταξη. Και όλα αυτά μερικά 24 ώρα μετά το κρεσέντο απειλών από τον Παγής, ο οποίος σε ομιλία του στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο εν ώψη της Ιρλανδικής Προεδρίας απείλησε Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατιωτική δράση. Απειλές που προκάλεσαν έντονη δυσφορία στις Βρυξέλλες και τη Λευκοσία και που δεν αποκλείεται να έχουν συνέχεια τις επόμενες μέρες, όταν η Άγκυρα μέσω του Δουβλίνου θα επιχειρήσει να ανοίξει ενταξιακά κεφάλαια που έχει παγώσει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της άτεκτης στάσης της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και το άνοιγμα των λιμανιών και αεροδρομίων της για πλοία και αεροπλάνα που προέρχονται από την Κύπρο.